Έχουν περάσει 3 μήνες από όταν ο 42χρονος Ιβάν Ντούκε ανέλαβε πρόεδρος της Κολομβίας. Ο συντηρητικός πολιτικός είναι ο νεότερος πρόεδρος στην πρόσφατη ιστορία της χώρας του και καλείται να διαχειριστεί έναν πολλωμένο λαό μεταξύ δεξιάς και αριστεράς, μεταξύ υποστηρικτών και αντιτιθέμενων στην ειρηνευτική διαδικασία με τους αντάρτες ΦΑΡΚ. Ο Ιβάν Ντούκε βρίσκεται σε περιοδία στην Ευρώπη. Ιβάν Ντούκε, presidente de Colombia, bienvenido a Euronews. Muchas gracias, Ana. Un placer estar aquí con ustedes. Ένα από τα ζητήματα που σας φέρνει εδώ στις Βρυξέλλες είναι η προσφυγική κρίση. Υπολογίζεται πως 1 εκατομμύριο πολίτες από τη Βενεζουέλα έχουν περάσει στην Κολομβία σε μια προσπάθεια διαφυγής από την οικονομική κρίση που μαστίζει τη χώρα τους. Ποια είναι η κατάσταση αυτών των ανθρώπων? Από τότε που η κυβέρνησή μας ανέβηκε στην εξουσία, αυτό το οποίο κάναμε ήταν να πούμε με θέρμη στον λαό της Βενεζουέλας πως η μεταναστευτική πολιτική μας είναι πολιτική της ανοιχτής αγκάλης. Πρώτον, δείχνοντας κατανόηση, μια που φεύγουν για να σωθούν από το κυνήγι ενός δικτάτορα. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε στην Κολομβία είναι να ομαλοποιηθεί η κατάσταση στο θέμα της μετανάστευσης και να προσφέρουμε ανθρωπιστική βοήθεια. Προφανώς, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι σε εξαιρετικά ευάλωτη κατάσταση. Αυτό όμως σημαίνει και οικονομική πίεση για την Κολομβία. Τι περιμένετε από την Ευρωπαϊκή Ένωση? Οι Βρυξέλλες έχουν ήδη εγκρίνει κεφάλαια ύψους 35 εκατομμυρίων ευρώ για ανθρωπιστική βοήθεια. Κατά τις συναντήσεις σας με Ευρωπαίους ηγέτες, φτάσατε σε κάποια άλλη συμφωνία? Πρώτα απ' όλα, είμαστε ευγνώμονες για την οικονομική στήριξη. Το άλλο ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί είναι τα αίτια της κρίσης. Πιστεύω πως η διεθνής κοινότητα πρέπει να είναι πιο αυστηρή στο θέμα των κυρώσεων που εφαρμόζονται προσωπικά στον δικτάτορα και σε όσους συγκροτούν τον στενό του κύκλο. Οι σχέσεις σας με τη Βενεζουέλα μόνο εγκάρδιες δεν χαρακτηρίζονται. Μιλάτε για δικτατορία. Η ισπανική κυβέρνηση πρότεινε να ανοίξει η οδός του διαλόγου με τον Νικολάς Μαδούρο, ωστόσο, και να προχωρήσουμε από τις ευρωπαϊκές κυρώσεις που του έχουν επιβληθεί. Δεν πιστεύω πως ο διάλογος με έναν δικτάτορο, ο οποίος συστηματικά διαπράττει εγκλήματα σε καθημερινή βάση, έχει φέρει αποτελέσματα για την ώρα. Αυτό το οποίο πρέπει να επιδιωχτεί είναι να εγκαταλείψει ο δικτάτορας στην εξουσία και να υπάρξει μεταβατική περίοδος, ώστε οι πολίτες της Βενεζουέλας να μπορέσουν να ανακτήσουν την ελευθερία τους. Κάποια στιγμή υπόθηκε ότι τάσσεστε υπέρ στρατιωτικής επέμβασης ώστε να ανατραπεί. Πάντοτε υποστήριζα το αντίθετο. Πάντοτε έλεγα πως η λύση δεν πρέπει να είναι στρατιωτική, διότι αυτό είναι που πάντοτε επιθυμούσε ο ίδιος ο δικτάτορας. Ο δικτάτορας επιθυμεί να συντηρεί τον δαίμονα της στρατιωτικής παρέμβασης, προκειμένου να δικαιολογεί την παραμονή του στην εξουσία. Από τον προκάτοχό σας, τον βραβευμένο με τον Νόμπελ Ειρήνης Χουάν Μανουέλ Σάντος, κληρονομήσατε την ειρηνευτική διαδικασία που κατάφερε να συνάψει με τους αντάρτες ΦΑΡΚ. Προεκλογικά ήσασταν σφοδρός πολέμιος. Αρχικά είπατε πως θέλατε να την ακυρώσετε και στη συνέχεια να την αλλάξετε. Τώρα που είστε πρόεδρος, τι θα θέλατε να διατηρήσετε και τι να αλλάξετε? Ποτέ δεν είπα ότι θα καταργήσω τη συμφωνία. Κατά την προεκλογική εκστρατεία ήμουν ξεκάθαρος για το τι θα μπορούσε να πάει άσχημα. Και τώρα ως πρόεδρος είπα αυτό που πάντα έλεγα, ότι θα την εφαρμόσουμε εστιάζοντας κυρίως στο θέμα της μετάβασης ώστε να επανενταχθούν στην κοινωνία οι αντάρτες. Όλοι εκείνοι που θα καταφέρουν να πετύχουν τη μετάβαση προς την επανένταξη θα έχουν την υποστήριξή μας. Και ταυτόχρονα θα επιδείξουμε μηδενική ανοχή προς όσους επιστρέψουν στο έγκλημα. Θα μπορέσουν όλοι οι αφοπλισμένοι να ενταχθούν στην πολιτική διαδικασία? Αυτό που δεν μπορεί να ισχύει στην Κολομβία είναι τα 2 μέτρα και τα 2 σταθμά. Δηλαδή, όταν ένα μέλος του Κογκρέσου διαπράττει ένα έγκλημα, δεν μπορεί ποτέ ξανά να προσβλέπει σε πολιτική θέση και όσοι έχουν διαπράξει εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας να μένουν στη θέση τους. Υπάρχουν όμως προηγούμενα στην Ευρώπη. Για παράδειγμα, στη Βόρεια Ιρλανδία, ορισμένα ηγετικά στελέχη του ΙΡΑ συμμετείχαν στα πολιτικά πράγματα. Δεν νομίζετε ότι μη επιτρέποντας τους αντάρτες να έχουν ενεργό συμμετοχή διαστρεβλώνεται την ουσία της συμφωνίας? Καταρχάς, ήδη συμμετέχουν. Κατά δεύτερον, αυτό που έχει συμφωνηθεί είναι πως πρέπει να περάσουν από μεταβατική περίοδο κρίσης από τη δικαιοσύνη. Αλλά μια που χρησιμοποιείται διεθνή παραδείγματα, υπάρχει και ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον παράδειγμα. Η περίπτωση της Ισπανίας. Ο Βάσκος πολιτικός, Αρνάλντο Οτέγκη, στον οποίο δεν επιτράπηκε να λάβει μέρος στις πρόσφατες εκλογές εξαιτίας των εγκλημάτων του. Στην Ισπανία δεν είχαμε ειρηνευτική διαδικασία όπως στη Βόρεια Ιρλανδία και την Κολομβία. Στην περίπτωση της Κολομβίας, όταν επετεύχθη η συμφωνία, περιλάμβανε εξ αρχής μεταβατική περίοδο διερεύνησης από τη δικαιοσύνη, που βασίζεται στις αρχές της αλήθειας, της δικαιοσύνης, της επανόρθωσης και της μη επανάληψης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιούργησε ένα ταμείο 95 εκατομμυρίων ευρώ για να ενισχύσει την ειρηνευτική διαδικασία. Πιστεύετε πως το ταμείο αυτό θα συνεχίσει να αποτελεί πηγή χρηματοδότησης? Χωρίς καμιά αμφιβολία. Και χαιρετίζω τη συνεχιζόμενη στήριξη. Είναι σημαντική στήριξη για μας ώστε να πετύχουμε εφαρμογή της συμφωνίας,
που θα επιτρέπει στον κόσμο που βρίσκεται σε διαδικασία επανένταξης να το πράξει με επιτυχία. Ένα άλλο ζήτημα σε εκκρεμότητα στην Κολομβία αφορά τα ναρκωτικά. Υπολογίζεται πως υπάρχουν στη χώρα 2 εκατομμύρια στρέμματα φυτίες κόκας. Ποια πολιτική θα εφαρμόσετε, εκρίζωση, καύση? Πρώτα απ' όλα πρέπει να αντικαταστήσουμε τις καλλιέργειες και να τις εκριζώσουμε. Θα συμμορφωθούμε με τις συμφωνίες οικειοθέλους μετατροπής και εκρίζωσης που έχουν υπογραφεί. Αλλά θα χρησιμοποιήσουμε και άλλα εργαλεία. Μεταξύ άλλων, θα βελτιώσουμε τις διαδικασίες που ελέγχουν την παραποίηση στοιχείων. Θα σπάσουμε την αλυσίδα των προμηθευτών και βέβαια θα είμαστε πολύ πιο αποτελεσματικοί στη σύλληψη και καταπολέμηση του ξεπλήματος χρήματος και της εξόντωσης των ηγετικών στελεχών των καρτέλ. Συνεργάζεστε με τις Αμερικανικές Διοικητικές Υπηρεσίες για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών? Πάντοτε συνεργαζόμασταν από την εποχή της διακυβέρνησης Κλίντον, όταν εφαρμόστηκε το σχέδιο Κολομβία, εν συνεχεία επί προεδρίας Μπούς, επί προεδρίας Ομπάμα και τώρα επί προεδρίας Τραμπ. Το σχέδιο Κολομβία ήταν όχι απλώς ένα σύμμαχος, αλλά ένας καλός συνεργάτης. Η κοινή δουλειά έχει υπάρξει πολύ σημαντική ώστε να μπορούν να την διαστρεβλώσουν ή να την διαμελήσουν τα δίκτυα οργανωμένου κλίματος που υπάρχουν στη χώρα. Είναι ξεκάθαρο πως οι εκλογές στην Κολομβία έγιναν σε κλίμα πόλωσης. Πρόσφατα, ο Πάπας Φραγκίσκος σας ζήτησε να συνεργαστείτε για να υπάρξει συμφιλίωση. Δεν πιστεύετε πως αν εφαρμόσετε φιλελεύθερες και συντηρητικές πολιτικές, υπάρχει κίνδυνος να μεγαλώσει το χάσμα? Πιστεύω πως θα γίνει το αντίθετο. Είμαι περήφανος για την εκστρατεία μου, διότι δεν υπήρξαν φαινόμενα βίας κατά οποιοδήποτε διεκδικητή της εξουσίας. Για μένα είναι πολύ θετικό που έχουμε τη στήριξη του Πάπα για να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για την επίτευξη της ενότητας. Για να κλείσουμε αυτή την συνέντευξη, θα ήθελα να σας ρωτήσω τι πιστεύετε για τον ηγέτη της βραζιλιάνικης ακροδεξιάς Ζαΐρ Μπολσονάρο. Υπάρχουν σημεία στα οποία συμφωνείτε, για παράδειγμα στην οικονομία? Ως πρόεδρος της Κολομβίας δεν μου αρέσει να παίρνω θέση σε ό,τι αφορά τη δημοκρατική επιλογή που θα επηρεάσει το λαό της Βραζιλίας. Αυτό που ελπίζω ως πρόεδρος της Κολομβίας είναι όποια απόφαση και αν ληφθεί στη Βραζιλία να συνεργαστούμε με τον επόμενο πρόεδρο για να ενισχύσουμε την ολοκλήρωση της Λατινικής Αμερικής. Να συνεργαστούμε σε οικονομικά θέματα, να βελτιώσουμε τις επενδυτικές μας συμφωνίες. Και το πιο σημαντικό πράγμα είναι οι χώρες να κατανοούν πως οι επενδύσεις και η επιχειρηματικότητα γεννούν νόμιμη απασχόληση. Και η νόμιμη απασχόληση αποτελεί μετασχηματιστή της κοινωνικής πραγματικότητας της χώρας μας. Muchas gracias, Iván Duque, presidente de Colombia. Ha sido un verdadero placer.